Άκη και Κυφισιά παίζουν άποψη για το κύπελο στι 9.30 ώρα. Το πρώτο μεταξύ του παιχνίδι για τη φάση των 16 μια αναμέτρηση. Με τυπικά γηπεδούχο την ομάδα των Βορείων Προαστίων. Τυπικά αφενό διότι δεν είναι η έδρα τη, αφετέρου επειδή θα διεξαχθεί στη γειτονιά τη Ένωση, στη Ριζούπολη, με του κεντρινόμαυρου να αναμένονται να έχουν πολύ κόσμο στο πλευρό του. Ένα παιχνίδι που σημαίνει την επανεκκίνηση των επίσημων αγωνιστικών μετά το Μουντιάλ. Και ο Ματία Αλμέδα. Έχει δύο νίκε σε δύο αγώνες στο πλαίσιο τη προετοιμασία. Νίκησε τη Σερέγκ με 2-0 και ένα-0 τον Όφι. Στο αγωνιστικό κομμάτι, τώρα η την θα παραδεχτούν πάρα πολλέ εξουσίε. Στην αποστολή δεν έχουν Μοχαμάντι, Τζαβέλα, Γκατσίνο, Βιτσελία, Οναμραμπα, Τζούμπερ, Ραντόνια, όπω φυσικά και ο Βίντα που βρίσκεται με την Κροατία στο παγκόσμιο κύπελο του Κατάρ. Να πούμε ότι έχει ο ΒΙΝΤΑ έναν αγώνα ακόμα, το μικρό τελικό, να παίξει το Σάββατο. Παράλληλα, ο Φερνάντε έχει δικαίωμα συμμετοχή από την 1η του Γενάρη. Ω εκ τούτου, ο Ματία Αλμίδα συμπεριέλαβε αρκετού παίκτε από τη δεύτερη ομάδα. Επίση, εκτό είναι ο Γαρανόπουλο και ο Μαχέρα, οι οποίοι βέβαια επανέρχονται στο κανονικό πρόγραμμα. Να σημειωθεί ότι στην επόμενη φάση ο νικητή του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει τον αντίστοιχο του πανσεραϊκού Απόλνα Ποντού, ενώ στη συνέχεια υπάρχει διασταύρωση με τον νικητή από την επίσης διασταύρωση Ολυμπιακός Ατρόμητος και Λεβαδιακός Άρης. Να επισημάνουμε ότι η έκτη η και 7η και η 8η φάση του Κυπέλου, οι αγώνες είναι διπλοί. Για την ανάδειξη του νικητή δεν υπάρχει, δεν ισχύει το εκτός έδρας γκολ. Σε περίπτωση που υπάρξουν δύο όμοια αποτελέσματα στο δεύτερο μάτς ακολουθεί η παράταση, η μείωρη και αν χρειαστεί για να αναδειχθεί η νικητή, θα πραγματοποιηθεί και η διαδικασία των πέναλτι. Η να να κατεβεί με του Ανθανασιάδη τη τερματοφύλακα στην πέρα αριστερά. Δεξιά το ρότα, μην και μου κουντί θα είναι τα δύο στόπερ. Γιόνσον και Πινέδα, εκτό και αν παίξει ο Φράνσον στη θέση του Πινέδα. Αριστερά θα είναι ένα τρία που μπορεί να αλλάξει θέσει. Βασικά πρέπει να είναι ο Μάνταλο, ο Ραούχο και ο Γκαρσία. Αλλά αν δεν παίξει ο Μάνταλο, θα παίξει ο Ραούχο αριστερά. Και αν δεν παίξει ο Γκαρσία δεξιά, θα παίξει ο Μάνταλο. Και φυσικά αν δεν παίξει ο Ραούχο πίσω από τον Φανφέρτ, θα παίξει ο Γκαρσία. Η λογική λέει ότι ο Μάνταλο είναι αριστερά, ο Γκαρσία δεξιά, ο Ραούχο πίσω από τον Φανφέρτ. Αλλά αυτά θα τα δούμε στον αγωνιστικό χώρο.